να ομολογήσω ότι ο κοντός ωραίος και δεν έχετε καταφέρει ακόμα να κάνετε τα αυτονόητα. Δεν έχετε κάνει. Και εδώ δεν μιλάμε για την πολίτευση. Κινούνται στον ίδιο χώρο, κύριε. Όχι, ακούστε, δεν είναι θέμα την πολίτευση, κύριε. Ο κύριος Πατούλης, ξεχνά πολλά πράγματα και δεν τα βάζει στην κουβέντα. Ακούστε, κύριε Κοντέρ. Πείτε, κύριε Πατούλη, στον αέρα ότι πληρώνονται οι επισκέψεις των γιατρών μέχρι το τέλος του 2013, μέχρι το Δεκέμβριο. Φωνασκείτε μόνο. Φωνασκείτε, ακούστε λιγάκι. Δεν κάνει κανένα. Εσείς φωνασκείτε, εγώ δεν φωνασκώ. Τον κόσμο να δείτε πώς θα φωνάσει. Φωνασκείτε. Τώρα κατάλαβα, κύριε μου, γιατί είναι όλα αυτά. Είστε πρόεδρος του ΕΟΠΗ και ακόμα δεν έχετε λύσει τίποτα. Είναι όλα στον αέρα. Οι ασθενείς με το πλαφόν που έχετε βάλει ταλαιπωρούνται. Οι υπάροχοι υγείας που τους έχετε λέτε ότι είναι του κλώτσου και του μπάσου. Ούτε έχετε πληρώσει εδώ και μήνες. Τους γιατρούς, ούτε τα πρόθεσμα έχετε φροντίσει, ενώ ο Πρωθυπουργός θέλει να πληρωθεί. Μιλάμε για γιατρούς και ασθενείς. Δεν κάνει τίποτα. Μάλιστα. Και θα σας έλεγα ακόμα ότι σωστή ήταν η ερώτηση για ποιο λόγο γίνεται αυτή η μεταρρύθμιση σε όλη την Ευρώπη. Κύριε Πατούλη, με λίγα λόγια, εσείς πάτε, λέτε, δεν δεχόμαστε παράταση και θα πάτε με απεργία. Δηλαδή, συμβεβλημένοι γιατροί του. Είπατε κάτι τέτοιο, κύριε Παπαδάκη. Αρκετά έχουν ταλαιπωρήσει ο κύριος Κοντός και οι άλλοι τους ασθενείς. Εσείς τους ταλαιπωρείτε με την τρίμηνη απεργία. Εσείς τους βάζετε σε ομοιρία. Είστε, δεν τους βάζει ο κύριος Κοντός. Κύριε Κοντέ, λυπάμαι, δεν είστε σοβαρός πλέον. Διότι με τον τρόπο τον βίαιο που διώξατε τους γιατρούς από το ΕΟΠΗ. Δεν διώξαμε κανέναν. Αύριο ξεκινάει. Όλοι οι γιατροί είναι ευπρόσδεκτοι να μπουν στο σύστημα. Αύριο ξεκινάει ένα καινούριο σύστημα. Ταλαιπωρήσει τον κόσμο, κύριε Κοντέ, ενώ παίρνετε το μισθό σας στο παγκύλο. Δεν έχετε πληρώσει τους γιατρούς, το ξέρετε. Και είναι ντροπή να βγαίνετε εσείς που πληρώνεστε. Πείτε στον αέρα, κύριε Πατούλη, ότι οι επισκέψεις των συναδέλφων σας όλων θα πληρωθούν μέχρι τέλος του Δεκεμβρίου. Και ήδη έχει γίνει οριστικοποίηση. Εγώ πάλι θα ρωτήσω το εξής, κύριε. Από αύριο που ξεκινάει.